Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και όντως να πάρθει πίσω αυτό το έκτρωμα το εργασιακό. Θα σας μιλήσω λίγο για αυτό που βιώνουμε εμείς στην Ήπεθρο. Σίγουρα το 100% αποζημίωση είναι κάτι το λογικό που θα το διεκδικήσουμε και όλα όπως ξέρουμε μαζί και εκεί σίγουρα θα έχουμε και τη στήριξή σας. Αυτό που προτεύει όμως ειδικά για τους κατοίκους του Δήμου Παλαμά, του Παλαμά και των χωριών που έχουν πνιγεί, είναι να φύγουν τα νεκρά ζώα. Έχουν περάσει 15 ημέρες από τότε που πνιγήκαμε. Και στον Παλαμά ακόμη. Υπάρχουν πνιγμένα ζώα τα οποία δεν τα έχουν μαζέψει. Στο Κοσκινά υπάρχει μια μονάδα χειροτροφική που μέσα από τα 6.500 γουρούνια που υπήρχαν, τα πνιγμένα είναι εκεί. Κινδυνεύει η ζωή μας και δεν συγκινείται κανένας. Από αυτούς το επιτελικό κράτος, που δεν υπάρχει κράτος, που ή θα μας πνίξει, ή θα μας κάψει, ή θα μας σκοτώσει με ασθένειες. Δεν έχει ψεκαστεί η περιφέρεια απ' έξω, τα κουνούπια αυτή τη στιγμή είναι γίγας και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί, έπρεπε να λυθεί εχθές. Είναι το βασικό που θα κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε κράτος ή έχουμε το κράτος αυτών που εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένα. Όχι όμως τα συμφέροντα του λαού, όχι τα συμφέροντα τα δικά μας, όχι τη ζωή μας. Εμείς θα παλέψουμε γι' αυτό. Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Είμαστε πνιγμένοι, αλλά θα παλέψουμε να παραμείνουμε. Τα χωράφια μας δεν καλλιεργούνται, ούτε του χρόνου. Τα σπίτια δεν ξέρουν πότε θα μπούμε μέσα. Και εδώ υπάρχει το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί που δεν έχουν σπίτι είναι σε φίλους, σε συγγενείς, 10-15 άτομα. Κάποιοι είναι στο κλειστό, παιδιά κάτω στο πάτωμα, που αύριο θέλουν να ανοίξουν και το σχολείο. Ποιος θα πάει εκεί? Πού είναι η ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που βλέπουν το σπίτι να βρωμάει, να είναι κάτω από το νερό? Με τι εικόνα θα πάνε αυτά τα παιδιά σε αυτό το σπίτι? Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε. Και η Καρδίτσα, επειδή δεν συμμετέχει σήμερα εδώ, η οικονομική ζημιά θα φανεί και εδώ και στην πόλη της Καρδίτσας. Θα φανεί και εδώ. Απλά εμείς δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα πατήσουμε, θα καθαρίσουμε τα σπίτια μας πρώτα. Θα καθαρίσουμε τις αποθήκες μας πρώτα. Και μετά θα βγούμε στον δρόμο του αγώνα. Και θα διεκδικήσουμε, θα πετύσουμε και θα κερδίσουμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος. Δεν θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Και βέβαια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο πανελλαδικά που μας στηρίζει με την αλληλεγγύη του. Εργαζόμενοι οικοδόμοι από Αθήνα ήρθαν και βοήθησαν να αδειάσουμε τα σπίτια από όλα αυτά τα παλιόλογα. Ήρθανε για μια μέρα που είχαν κενό και στέλνουν διάφορα να μας βοηθήσουν. Περισσότερο όμως είναι η ψυχολογική στήριξη που μας κάνουν. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και για σας εύχομαι, πιστεύω και συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτός ο νόμος που είναι έκτρωμα θα τον κάνουμε να μην ισχύσει στον δρόμο του αγώνα.